θεολόγος, θα μας βοηθήσει πάνω στα θέματα του διατρησκευτικού διαλόγου, ο οποίος συμβαίνει στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση στις αίθουσες διδασκαλίας. Ο κύριος Βασιλόπουλος Σωκράτης, τον οποίο καλωσορίζουμε στην απόψινή μας συντροφιά, στην απόψινή μας εκπομπή. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και στην Κρήτη, από την Καστοριά. E-Twinning, που είναι ουσιαστικά η πλατφόρμα ηλεκτρονική, σαν να λέμε, όπου πάνω εκεί στηρίζονται πολλά από τα προγράμματα αυτά, αλλά και από μόνη της είναι μια πλατφόρμα συνεργασίας των σχολείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχήν σας καλησπερίζω από τα Χανιά. Ευχαριστώ εσάς που με φιλοξενείτε και χαιρετίζω και τον συνάδελφο, τον πρέσβη e-twinning, τον κύριο Βασιόπουλο. Εγώ είμαι δασκάλα στο σχολείο των Αστάθμων και παράλληλα είμαι πρέσβης του e-twinning για τη Δυτική Κρήτη, για τον νομό Χανίων και Ρεθύμνης. Το πρόγραμμα e-twinning είναι ουσιαστικά ο χώρος όπου σχολεία από όλη την Ευρώπη συνεργάζονται και κάνουν από κοινού δράσεις διαδικτυακά. Ναι, οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν σκέφτονται ένα θέμα πάνω στο οποίο θέλουν να δουλέψουν, το σχεδιάζουν, σχεδιάζουν με κάθε λεπτομέρεια τους στόχους που έχουν για αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μπορούν να δουν ποιες δράσεις θα κάνουν μαζί διαδικτυακά και στο επόμενο στάδιο θέτουν και τους μαθητές μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Έπειτα όλη αυτή η δράση αξιολογείται από τους ίδιους τους καθηγητές και τους μαθητές. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένη, μπορεί κάποιο σχολείο, μπορεί κάποια δημοτικά σχολεία να έχουν για παράδειγμα ένα θέμα να παρουσιάσουν τη χώρα τους ή να παρουσιάσουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πολιτισμού τους. Θα σας πω και ένα παράδειγμα σχετικά με αυτό που λέμε σήμερα. Μπορεί κάποια σχολεία να συνεργαστούν και να μιλήσουν για τις θρησκευτικές ιδιαιτερότητες κάθε χώρας ή να αναπτύξουν το θέμα της διαφορετικότητας σχετικά με τη θρησκεία και την πίστη. Τι γίνεται λοιπόν? Πρώτα συναντούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στο έργο το συγκεκριμένο, έχουν τη στοχοθεσία, οργανώνουν τις δράσεις διαδικτυακά πάντα και έπειτα προχωρούν στην υλοποίηση του προγράμματος. Στο τέλος γίνεται και η αξιολόγηση του προγράμματος. Στο πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, σχετικά με τη σχέση που έχει το e-twinning με το Erasmus. Το Erasmus λοιπόν είναι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κινητικότητας. Χωρίζεται σε δύο κλάδους. Στην κινητικότητα των εκπαιδευτικών, όπου εκπαιδευτικοί από μία χώρα επισκέπτονται το συνεργάτη τους, τους συνεργάτες τους στην άλλη χώρα, αλλά αντίστοιχα υπάρχει και το ίδιο για την κινητικότητα των μαθητών, όπου μαθητές από διάφορα σχολεία της Ευρώπης συναντώνται στις χώρες τους και εκπονούν κάποια προγράμματα. Τώρα, σχετικά με τη συνεργασία τους, όταν δεν υπάρχει επίσκεψη, όταν δεν είναι κοντά ο ένας τον άλλο, το e-twinning ουσιαστικά προσφέρει την πλατφόρμα τη διαδικτυακή για να έχουν τη συνεργασία που απαιτείται. Σχετικά τώρα με το δεύτερο ερώτημά σας και για το πώς βλέπουν οι μαθητές αυτή τη διαδικασία. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα, μιας και μιλάμε και για Χανιά. Πέρυσι είχαμε εκπονήσει τα παιδιά της 6ης τάξης του σχολείου του Ναυστάθμου ένα έργο σχετικά με τα μουσεία. Η συνεργασία μας ήταν με ένα σχολείο της Γαλλίας. Τι έπρεπε να κάνουμε λοιπόν? Έπρεπε να επιλέξουμε κάποια μουσεία που θέλαμε εμείς να επισκεπτούμε εδώ, να επιλέξουν και οι συνεργάτες μας από τη Γαλλία τα μουσεία που ήθελαν να μας παρουσιάσουν και έπειτα θα έπρεπε να τα γνωρίσουμε, να δημιουργήσουμε ψηφιακά μουσεία εμείς, να δημιουργήσουμε αντικείμενα που θα αντιπροσωπεύουν το μουσείο που είχαμε επιλέξει και θα ανταλλάσσαμε μέσω του ταχυδρομείου τα αντικείμενα που είχαν κατασκευάσει τα παιδιά. Εμείς λοιπόν από τα Χανιά είχαμε επιλέξει το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, το οποίο είναι πραγματικά μοναδικό. Τα παιδιά ευχαριστούνται πάρα πολύ να γνωρίζουν όλα αυτά τα εκθέματα, οπότε δημιούργησαν τα αντικείμενα, τα κατασκεύασαν, τα στείλαμε με το ταχυδρομείο,
Αντίστοιχα, από τη Γαλλία μας στείλανε εκθέματα από το Μουσείο του Λούβρου. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μεγάλη χαρά των παιδιών να συνεργάζονται με παιδιά πολύ πολύ μακριά, από εντελώς διαφορετικά σχολεία και σχολικά περιβάλλοντα. Σχετικά με το θέμα που συζητάτε λοιπόν, και εδώ ολοκληρώνω, το Μάιο γιορτάσαμε την ημέρα της Ευρώπης που ήταν αφιερωμένη στη διαφορετικότητα. Φανταστείτε λοιπόν, η δική μας η τάξη εδώ, η οποία ήταν στο 100% χριστιανή ορθόδοξη, φανταστείτε αντίστοιχα στο σχολείο αυτό του Παρισιού, τα παιδιά είχαν διάφορες θρησκείες. Είχαν παιδάκια από διάφορα θρησκεύματα. Είχαν χριστιανούς καθολικούς, είχαν μουσουλμάνους, είχαν ακόμα και Ινδουιστές. Οπότε, σε εκείνη τη μέρα που ήταν αφιερωμένη στη διαφορετικότητα, κάναν έρευνα τα παιδιά εκεί, κάναμε έρευνα και εμείς εδώ και μετά συγκρίναμε το πόσο διαφορετικοί είμαστε ή πόσο όμοιοι είμαστε. Μετά από αυτή τη διάδραση καταλάβουμε ότι ο καθένας μπορεί να έχει τη θρησκεία του, αλλά έχουμε τόσα πολλά θέματα τα οποία μας ενώνουν, οπότε θα πρέπει να προσανατολιζόμαστε στην αποδοχή της διαφορετικότητας και στο σεβασμό. Ρωτάτε εμένα ή τον συναδελφό. Βεβαίως, θα σας πω. Κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο διότι μιλάμε για θέματα που άπτονται της ιδιαίτερης φύσης. Είναι ιδιαίτερης φύσης αυτά τα θέματα. Και δεύτερον, γνωρίζουμε ότι αποτελούν ουσιαστικά προσωπικά δεδομένα. Το τι πιστεύει καθένας, ποιες είναι οι απόψεις του, ποιες είναι οι απόψεις των γονέων που στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο θέμα, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να τα προσεγγίζουμε με υπευθυνότητα και βεβαίως να προσπαθούμε να μεταδώσουμε στα παιδιά την έννοια της αποδοχής της διαφορετικότητας. Θέλουμε ή δεν θέλουμε, και εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα έχουν αλλάξει άλλα όπως προηγουμένως συζητήσατε και πολύ σωστά είπατε. Άρα οφείλουμε εμείς, εκτιμώ, να είμαστε έτοιμοι στο να καλλιεργήσουμε στα παιδιά την έννοια του σεβασμού. Εμείς να σεβόμαστε τα διαφορετικά θρησκεύματα, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι θα πρέπει και οι άλλοι να σέβονται το θρήσκευμα της χώρας στην οποία φιλοξενούνται. Πολύ ωραία, πολύ ευχαριστώ και εγώ να σας καληνυχτήσω και να ευχαριστήσω πολύ τον συνάδελφό μου, τον κύριο Βασιόπουλο και να ευχηθώ, κύριε Βασιόπουλο, καλή συνέχεια στο πολύ σπουδαίο έργο που κάνετε επάνω στη Βόρεια Ελλάδα και στην Καστοριά. Καλό σας βράδυ!